Είναι οι κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, οι δήμαρχοι Καρδίτσας και Μουζακίου, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Καρδίτσας. Συνεχίζεται η ακροαματική διαδικασία. Σήμερα καταθέτουν οι πρόεδροι των δημοτικών ενωτήτων που επλήγησαν είτε από πλημμύρες είτε από κατολιστείς, ορεινές περιοχές δηλαδή, από τον Ιαννό, που το Σεπτέμβριο του 2020 οι πλημμύρες που προκάλεσε κόστησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Αυτό που αναζητεί σήμερα η έδρα είναι αν υπήρχαν ή όχι πριν τον Ιαννό τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία θα προστάτευαν σε ένα βαθμό, θα μείωναν μάλλον τα πλημμυρικά φαινόμενα σε ένα βαθμό στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Η πλειοψηφία των προέδρων που κατέθεσε σήμερα κατέθεσαν ότι δεν είχαν προηγηθεί τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα, δεν είχαν γίνει καθαρισμοί ρεμάτων, ριακιών, ποταμών κτλ. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι επόμενες δικάσιμοι είναι την 5η στις 11 και την Παρασκευή 12 Ιουλίου. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνεδρίαση του Τριμαλούς Εφετείου στις 12 Ιουλίου, διότι θα καταθέσουν πραγματογνώμονες που έκαναν αυτοψία στην περιοχή λίγες μέρες μετά την εκδήλωση του φαινομένου. Θα τα δούμε όλα.